διαλέξαμε κάτι ιδιαίτερο από το ηχείο. Ο Θοδωρής Σπηλιώτης θα μας συστήσει τον ξεχωριστό καλεσμένο του, τον κύριο Γιάννη Μακρυδάκη, ο οποίος είναι συγγραφέας και φυσικός καλλιεργητής ενός αγρού. Είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, Θοδωρή, λέγαμε για το πόσο σημαντικό είναι για τη φύση να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση. Αφήνοντάς την ουσιαστικά να κάνει αυτό που ξέρει αυτή καλύτερα. Είναι έτσι τα πράγματα. Καλημέρα. Και πραγματικά βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το περιβόλι μαζί με τον Γιάννη τον Μακρυδάκη, που τον ευχαριστούμε που μας φιλοξενεί στο Ροδόνα του, όπου αν δείτε τα πλάνα θα νομίζει κανείς ότι είναι ένα χωράφι το οποίο δεν έχει καλλιεργηθεί, όμως θα μπορέσει να μας πει καλύτερα ο Γιάννης Μακρυδάκης, που εδώ και αρκετά χρόνια ασχολείται με την φυσική καλλιέργεια πέρα από τη λογοτεχνία, που θα μας πει και αυτό και γι' αυτό, και να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχουμε μέσα σε αυτό τον αγρό. Καλημέρα και από μένα. Καλή σας ημέρα. Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την επίσκεψη. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα μικρό φυσικό αγρό στην περιοχή Ροδόνας Βολισσού και στεκόμαστε ανάμεσα σε ραδίκια, σε μαντανά, σε σέσκουλα, σε σέλινα ανθισμένα, όπως βλέπετε γύρω μας, και ανάμεσα σε δέντρα, εσπεριδοειδή, αβοκάντο, λεμονιές, μουσμουλιές, ροδιές. Εδώ τα περισσότερα που συμβαίνουν μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια περίπου που βρίσκομαι εγώ σε αυτό το χώρο, συμβαίνουν με απόλυτα φυσική διαδικασία, συμβαίνουν μόνα τους, με την πολύ μικρή επέμβαση του ανθρώπου, που ουσιαστικά παρατηρεί τη φύση πώς αναπαράγεται και σπέρνει ο άνθρωπος, αλλά σπέρνει και η φύση μόνη της. Τα περισσότερα δέντρα εδώ μέσα είναι φυτρωμένα μόνα τους, τα οποία βέβαια μετά κάποια από αυτά τα έχω μπολιάσει, τα έχω κεντρήσει για να τα κάνω άλλη ποικιλία, όπως οι ροδιές, ας πούμε, οι οποίες φυτρώνουν από τα πουλιά. Οι κλιματαριές που είναι πάνω στα δέντρα, και πιάνουν όλα τα δέντρα και κάνουν στα φύλλα πάνω στις πορτοκαλιές και στις μανταρινιές το καλοκαίρι, είναι και αυτές ποικιλία κουτσουλιάς, τη λέω εγώ. Ό,τι αρέσει το πουλάκι και το τρώει, μετά το κουτσουλάει και βγαίνουν οι κλιματαριές. Και ανάμεσα εδώ γύρω μας υπάρχουν ραδίκια, σέλινα, μαϊντανά. Αυτή την εποχή βέβαια είναι στο άνθος, είναι ψηλωμένα τα φυτά, τα βλέπετε σε κατάσταση ανθοφορίας. Αυτό που έχουμε μπροστά μας, Γιάννη, είναι? Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι μαϊντανό. Αυτό που έχουμε πίσω μας με το άσπρο είναι σέλινο. Ραδίκια εδώ, όλων των ειδών τα ραδίκια. Και γενικώς υπάρχει μια βιοποικιλότητα μεγάλη. Σπαραγγές πολλές. Έχουμε ένα σπαραγκάκι εδώ στα πόδια σου, θα το δούμε μετά. Έχουμε πράσα άγρια, έχουμε πολλά φυτά και βάζουμε και τα καλοκαιρινά μας, τον μπαξέ που ξέρουμε, ανάμεσα σε αυτά. Και... Γιατί έχεις επιλέξει αυτόν τον τρόπο, Γιάννη Μακρυδάκη? Δηλαδή να μην έχουμε αυτό με τις, μπορεί να έχουμε τα αυλάκια με τις περιποιημένες έτσι όπως τις βλέπει ένα μάτι, για παράδειγμα, καλλιέργειες. Ναι, γιατί έχω ασχοληθεί λίγο με την φυσική καλλιέργεια, την φιλοσοφία του Φουκουόκα, που στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολύ καλοί φυσικοί καλλιεργητές, ο Παναγιώτης Μανίκης στην Έβεσα, μας έχουν διδάξει, έτσι, και άνθρωποι κάτω στην Κρήτη, στο Λασίθι, που έχω συναναστραφεί με πολλούς καλλιεργητές, και την ερωτεύτηκα τη φυσική καλλιέργεια. Είσαι ένα μέρος της φύσης, είσαι ένα ξαδερφάκι των πουλιών και εσύ, ζεις μέσα στον παράδεισο. Άλλο είναι να έχεις ένα χωράφι, το οποίο κάθε χρόνο, κάθε άνοιξη θα βάζεις μέσα ένα τρακτέρ και θα επιβάλλεσαι επιδικίων και αδίκων και θα το κάνεις γήπεδο για να φυτέψεις μέσα τις ντομάτες σου και τις μελιτζάνες σου και μετά να βλέπεις ένα χωράφι άδειο με τα φυτά μόνο τα δικά σου. Και άλλη χάρη και άλλη ομορφιά. Κύριε Μακρυδάκη, έχει... από τα οπωροφόρα τα οποία έχετε εκεί στον αγρό που καλλιεργείτε, τον αφήνετε μόνο του να ανθίσει και να καρπίσει. Η λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση πιστεύετε ότι έχει επιπτώσεις και στο κομμάτι της ποιότητας των παραγωγμένων προϊόντων, δηλαδή είναι πιο γευστικά? Εντάξει, ναι. Στα δέντρα οι καρποί
Όταν τα βέβαια τα αφήσει μόνα τους και φυτρώσουν από τα κουκούτσια, είναι συνήθως πιο μικρή η καρπία από αυτούς που βλέπουμε στο εμπόριο, αλλά είναι πιο εύγευστη. Όπως και τα λαχανικά εδώ, αυτά τα φυτά που φυτρώνουν εδώ μόνα τους κάθε χρόνο, τώρα αυτοσπέρνονται. Τα μαϊντανά, τα σέλινα, τα ραδίκια, οι ρόκες έχουν πιο έντονες γεύσεις. Mm-hmm. Δεν έχουν γεύσεις που έχουμε συνηθίσει να τρώμε από αυτές που είναι του εμπορίου και οι καλλιεργήσιμες. Τα σπαράγγια, οι αγκινάρες, εδώ μέσα αυτό το χωράφι είναι αγκινάρες. Αρώνας, παραγκώνας και παράγει όσπρια και παράγει και το καλοκαίρι τον κήπο του και παράγει και πάρα πολλά πρασινικά. Και αν φανταστούμε ότι είναι και ήπιες μορφές ενέργειας οι οποίες χρησιμοποιείται για να μπορέσει κανείς να το καλλιεργήσει αυτό το χωράφι, είναι για να φτάσουμε στο πότισμά του. Ναι, εδώ δεν χρησιμοποιείται πετρέλαιο καθόλου, είναι μια γεωργία απεξαρτημένη από την ενέργεια. Το μόνο που χρησιμοποιώ είναι μια αντλία ηλεκτρική για να τραβάω νερό από το πηγάδι, που και αυτό το χρησιμοποιώ πάρα πολύ φιδωλιά. Γενικώς υπάρχει μια φιλοσοφία εναρμόνισης με τη φύση, μια φιλοσοφία αναγνώρισης ότι ο πλούτος μας είναι η φυσική πόρη, η γη μας, οι σπόροι, ο άνεμος, το νερό, η ενέργεια, και ότι αυτά πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με φιδό, με πρόνοια, για να μην υπάρχει υπερκατανάλωση, υπερσπατάλη, και όχι με έργα γιγαντισμού, ας πούμε, με βιομηχανικές ανεμογεννήτριες στα βουνά που καταστρέφουν τον υδροφόρο ορίζοντα, το περιβάλλον, τις βουνοκορφές, όλα αυτά. Έργα μικρής κλίμακας. Πιο μαζική παραγωγή μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε εσείς και εφαρμόζετε στο δικό σας κτήμα? Δεν είμαστε οπαδοί της μαζικής παραγωγής. Έχουμε μαζική παραγωγή, ας πούμε, σε σταφύλια, αλλά τα περισσότερα τα τρώνε τα πουλάκια, γιατί είναι πάνω στις κορυφές των δέντρων και δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Οπότε αυτό δίνει στα πουλάκια τροφή και μετά πάνε και κουτσουλάνε και ξαναγίνονται κλίματα και ξανά από την αρχή. Μπορούμε να θρέψουμε μια οικογένεια δηλαδή που ζει μέσα σε ένα τέτοιο αγρόκτημα περίπου ενός στρέμματος. Εμείς ζούμε δύο-τρεις, ναι, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι φίλοι, μια οικογένεια, δύο-τρεις φίλοι. Τα σπαράγγια είναι πάρα πολλά, οι αγκινάρες είναι πάρα πολλές, τους δίνουμε, τις μοιράζουμε την εποχή τους. Το καλοκαίρι, αν περιποιηθείς λίγο παραπάνω τα αγκούρια, τα κολοκύθια, τις ντομάτες, και αυτά έχουν μια καλή παραγωγή, δηλαδή ζεις άνετα από ένα μικρό κήπο φυσικής καλλιέργειας. Καταλήγουν και στο εμπόριο αυτά κιόλας. Καταλήγουν στο εμπόριο τα δικά σας τα συγκεκριμένα, ή είναι μόνο για προσωπική κατανάλωση? Όχι, τα δικά μου καταλήγουν σε εμάς, σε φίλους, σε ανθρώπους που έρχονται εδώ επίσκεψη. Δεν ασχολούμαστε με το εμπόριο λαχανικών. Κύριε Μακρυδάκη, αυτό είναι που λέμε και βιολογική καλλιέργεια, ή υπάρχει διαφορά με τη βιολογική καλλιέργεια? Υπάρχει μια διαφορά με τη βιολογική καλλιέργεια, γιατί η βιολογική είναι πιο συστηματική καλλιέργεια των φυτών και χρησιμοποιεί και κάποια βιολογικά σκευάσματα, όπως λίπανση ή σκευάσματα, ας πούμε, φάρμακα βιολογικά. Mm-hmm. Εμείς εδώ δεν χρησιμοποιούμε τίποτα, μόνο λίγη κουτσουλιά από το κοτέτσι, αραιωμένη σε νεράκι, για να βάλουμε στα καλοκαιρινά φυτά που θέλουν λίγο παραπάνω τροφή, γιατί είναι απομυζητικά για τη γη αυτά τα σολανόδη και τα κολοκύθια, ας πούμε, και όλα αυτά. Οπότε αυτά μόνο χρησιμοποιούμε εμείς. Το δικό σας μήνυμα, κύριε Μακρυδάκη, για αυτήν την τόσο σημαντική μέρα για ολόκληρο το σπίτι μας, για τη γη μας? Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να είμαστε εναρμονισμένοι με το φυσικό περιβάλλον, ότι η φυσική πόρη είναι ο πλούτος, τα χρήματα είναι κουπόνια που μας βοηθούν στις συναλλαγές απλά. Δεν είναι να καταστρέψουμε τη φύση για να παράξουμε, ας πούμε, προϊόντα ή ενέργεια. Θέλει φιδό, θέλει πρόνοια, και μακάρι να στραφεί η ανθρωπότητα στην μετακαταναλωτική περίοδο πια της ζωής της και να εναρμονιστεί με τη φύση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω ότι το επόμενο βιβλίο του Γιάννη του Μακρυδάκη, μας έλεγε νωρίτερα ακούγοντας τον Σάκη τον Αρτανούτογλου, αφορά ένα φάρο και την επίσκεψη εκεί ενός μετεωρολόγου. Αναμένεται, έτσι δεν είναι, Γιάννη, να το δούμε την ερχόμενη. Την επόμενη εβδομάδα θα κυκλοφορήσει από την Εστία στα βιβλιοπωλεία, ναι. Είναι λογοτεχνικό βιβλίο δηλαδή? Λογοτεχνικό, είναι μια νουβέλα, η ιστορία ενός φαροφύλακα και η επίσκεψη ενός μετεωρολόγου εκεί που είναι άνθρωποι γνωστοί, και η ιστορία της γαϊδούρας του φάρου, της Κοκόνας. Καλό τάξιδο να είναι. Καλό τάξιδο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στον συγκεκριμένο αγρό. Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα.
για τις πολύ όμορφες εικόνες. Να είστε καλά. Την καλημέρα. Σαν να μας έβαλε στο σπίτι του ο άνθρωπος αυτός, ναι, γιατί έτσι, στην ουσία ήταν σαν το σαλόνι του σπιτιού, το από ό,τι κατάλαβα. Το αγαπούσε, το φρόντιζε και με λίγα μέσα έβγαζε μεγάλη παραγωγή από ό,τι κατάλαβα. Φτάνει να έχεις. Έφτανε και για την οικογένειά του και για τους φίλους του. Φτάνει να έχεις το χώρο για να μπορέσεις να αφήσεις μια τέτοια καλλιέργεια να εξελιχθεί μόνη της. Και είδες ανθρώπινη παρέμβαση καθόλου. Τίποτα. Ούτε κόπο, ούτε τίποτα. Αφήνει τη φύση μόνη της να κάνει τη δουλειά της. Τίποτα, ούτε φάρμακα, ούτε τίποτα. Πάνω στα πολύ. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο εγώ προσωπικά. Μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο. Από ό,τι φαίνεται, αυτός γιορτάζει το περιβάλλον κάθε μέρα.